Συζητάμε τώρα τις πιο χαλαρά που λένε. Πώς λοιπόν, επειδή άνοιξε χθες όλη αυτή η συζήτηση για το αν είναι συνέχεια, δεν είναι συνέχεια και το ανάτο χαρτί που είναι ίδιο με εμάς που υπογράψαμε τη δίμηνη που έλεγε ο κ. Σαμαράς, πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει το ότι δεν είναι συνέχεια όταν ζητάει τα λεφτά του προηγούμενου προγράμματος? Ναι. Γι' αυτό σου είπα για τους δύο δρόμους, ναι, ναι, έξω οι τράπεζες. Ναι, 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 ναι. Η εξήγηση είναι απλή. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, πήγε στους εταίρους και είπε: εμείς, παιδιά, έχουμε ένα άλλο σχέδιο. Ναι. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι για να πάμε σε ένα βιώσιμο πρόγραμμα πρέπει να γίνει βιώσιμο το χρέος. Mm-hmm. Άρα πρέπει να πάμε σε μια μεγάλη απομείωση του χρέους. Αυτή είναι η συζήτηση του Ιουνίου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οι άλλοι είπαν λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Εφόσον αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε στην προηγούμενη οικονομική ρύθμιση. Mm-hmm. Δηλαδή το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς δεν θέλουμε αυτά τα λεφτά, θέλουμε μια καινούργια συμφωνία η οποία θα δούμε πριν από μείωση του χρέους, εάν και πιο χρηματοδοτικό κενό θα έχει και με ποιους όρους θα μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό, προϋπέθεται να υπάρχει μια συμφωνία με το χρέος. Αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για το χρέος, ισχύουν οι προηγούμενες πληρωμές. Ωραία, ισχύουν οι προηγούμενες πληρωμές και ισχύουν, λέει όμως και η άλλη. Και ευτυχώς κατόρθωσε και η κυβέρνηση να μην ισχύουν τα προηγούμενα μέτρα. Αυτό το δούμε στο πακέτο των μέτρων που θα κατατεθεί. Ναι. Αλλά ισχύουν όμως οι στόχοι. Και ισχύει και ο προϋπολογισμός. Ναι. Και ισχύει και ένα περιβάλλον, ας πούμε, οικονομικό, το οποίο τουλάχιστον για το τετράμινο δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Αυτό το οποίο όπως φαίνεται είναι εξασφαλισμένο αυτή τη στιγμή και μάλιστα είναι και μια αναφορά από τη Μέρκελ για όποιους ακούνε λίγο πιο προσεκτικά τις τοποθετήσεις, είναι ότι οι στόχοι οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως ανέφικτοι, 3% πλέον, καλά, να θυμίσουμε το 14 από 1,5 κατέληξε να είναι 0,3, ότι αυτό έχει φύγει. Αυτό το οποίο έχει μείνει είναι λοιπόν ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Δυστυχώς η τελείως λανθασμένη αντίληψη που των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, που λέει ότι την κρίση την καταπολεμάς με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Παραμένει όμως αυτή η άποψη. Δυστυχώς παραμένει αυτή η άποψη και δυστυχώς δεσμεύει και αυτή την κυβέρνηση η άποψη αυτή. Αλλά είναι λάθος. Το ξέρουμε ήδη από δεκαετία του 30 ότι είναι καταστροφική αυτή η αντίληψη. Δηλαδή, εσύ λες ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει ένα σχέδιο χωρίς μέτρα. Χωρίς μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Στα διαρθρωτικού είναι άλλο, Παπαγγελία. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα καταθέσει ένα σχέδιο το οποίο θα έχει διαρθρωτικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει απλώς ένα πρόβλημα, το οποίο όποιος κάνει ότι δεν το βλέπει, και αρκετοί στην Ευρώπη κάνουν ότι δεν το βλέπουν, νομίζω ότι μας δουλεύουν ή ότι την έχουν στημένη. Ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που λένε ότι ζητάνε, σου λέει κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν είναι τέτοιες που θα αποδώσουμε στο επόμενο δίμηνο. Όχι. Το ξέρουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Και σου λέει: εγώ θα σου βάλω λοιπόν το μαχαίρι στο λαιμό και το επόμενο δίμηνο, προκειμένου να πάρεις κάποια μέτρα λιτότητας, προκειμένου λοιπόν προκειμένου να υπάρξει ένα συμβολισμός ότι δεν πάνε σε δεξιά, που δεν πάνε σε αριστερά, τελικά θα υποκύψει τη λιτότητα. Είναι η κυβέρνηση λοιπόν είναι κρατάει άμυνα σε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό ή είναι μια διαδρομή? Εγώ δεν το αποκλείω, αλλά σου λέω: βγάλω το από τη συλλογιστική, να δούμε και μια άλλη σκοπιά. Γιατί, ας πούμε, να μην είναι και μια διαδρομή όπου υποσχόσουν επί σειρά ετών πράγματα, ας πούμε, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, ας πούμε, ένα εύκολο που το θέλουμε όλοι. Την ανεξαρτησία της φορολογικής αρχής. Την επιτάξη απονομής της δικαιοσύνης. Σου λέω πράγματα που θα πρέπει να είναι αυτονόητα, έτσι. Και που οδηγούν και σε δημοσιονομικό αποτέλεσμα, διότι η εκαθάριση υποθέσεων, για παράδειγμα, του φορολογικού χαρακτήρα, που δεν παίρνει 15 χρόνια, αλλά θα μπορούσε να τελειώνει γρήγορα, λεφτά θα φέρει στο κράτος. Και δικαιοσύνη επίσης. Βεβαίως και θέλω. Γιατί αυτά λοιπόν που μπορείς να τα έχεις κάνει και δεν τα έχεις κάνει, να τα θεωρείς προβληματικά στοιχεία μιας πολιτικής? Αυτά δεν είναι μηνύματος, ας πούμε. Αυτά είναι στοιχεία, πράγματα τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν. Αλλά για να σκεφτόμαστε πάντα και τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουμε σαν κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι κλάδοι σκέφτονται συντεχνιακά. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε τις φωτογραφίες με τα ανοιχτού τύπου φορτηγά πάνω στα οποία με το φτιάρι φορτώνουν τις δικογραφίες και τους δικαστές να λένε δεν υπάρχουν γραμματείς, δεν υπάρχουν φωτοτυπικά, δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν το ένα, δεν υπάρχουν το άλλο. Και όταν μπαίνει ένα θέμα, ας πούμε, για τη δικαιοσύνη, για τον εξυγχρονισμό και τα αρέστα, το πρώτο το οποίο θυμόμαστε είναι τα αναδρομικά.
Ας πήγαιναν αυτά τα λεφτά στη βελτίωση της δουλειάς τους θα πήγαιναν. Επειδή λες, Γιώργο, ότι η κυβέρνηση αντιστέκεται και κρατάει άμυνα προκειμένου να μην πάρει μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα που θα πλήξουν τον πολίτη, την ίδια στιγμή όμως από ό,τι βλέπω η κυβέρνηση καταστρέφει ό,τι κινείται και ό,τι κυκλοφορεί. Διότι αν διαβάσεις τα οικονομικά φύλλα σήμερα, θα δεις, να εδώ είναι η Καθημερινή, ότι 8.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Και αυτά είναι δεδομένα. Για αυτές τις επιχειρήσεις όμως βλέπω η κυβέρνηση δεν αναφέρεται καθόλου, ενδιαφέρεται μόνο για το δημόσιο. Γιατί πότε άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο και τους άλλους υπουργούς, το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα μονιμοποιήσουν και πώς θα προσλάβουν στο δημόσιο. Και εγώ σε ρωτάω. Αυτές οι 8.500 επιχειρήσεις που θα κλείσουν, Γιώργο, θα τις ξανανοίξει η κυβέρνηση? Ωραία. Έχει κανένα σχέδιο αναπτυξιακό να δουλέψει η οικονομία? Ή σκέφτεται μόνο ότι θα κάνει ο Κατρούγκαλος με το δημόσιο? Γιατί η αντίσταση, για ποιο πράγμα αντίσταση? Είναι καλό το θέτεις έτσι, διότι μπορούμε να κάνουμε μια απάντηση που να τα γεφυρώνει και τα δύο. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα κλείνουν για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί δεν έχουν πελάτες και οι απολυμμένοι του δημοσίου είναι πελάτες οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί από τα μαγαζιά. Ο δεύτερος λόγος είναι για το ότι οι τράπεζες και πέρσι ακόμα που έγιναν και τα stress test και πάνε πάρα πολύ καλά, συνέχισαν να μειώνουν την δανειοδότηση σε επιχειρήσεις. Δεν έχετε αφήσει τίποτα στις τράπεζες. Όχι όλες τις επιχειρήσεις. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχουν φράγκο οι τράπεζες για να δώσουν, Γιώργο. Τα έχετε πάρει όλα. Γιατί δεν υπάρχει μία. Εγώ διάβασα ότι ό,τι κινείται και ό,τι πετάει το κάνει το ομόλογο από τις τράπεζες. Προχτές δόθηκε νομίζω ένα δάνειο 36 εκατομμύρια από 4 συστημικές τράπεζες. Οι τράπεζες διαλέγουν και δίνουν δάνεια. Η άποψη κυβέρνησης είναι ότι οι τράπεζες δεν ακολουθούν σωστή πολιτική στη δανειοδότηση. Αντιλαμβανόμαστε, ή τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι θέλουν να κρατάνε ως ένα βαθμό τη βάση τους γι' αυτό. Δεν δίνουν δάνεια, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να εξυπηρετήσουν και το ρόλο τον οποίο υποτίθεται ότι παίζουν. Να χρηματοδοτούν την οικονομία, να υπάρχουν μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως, το ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν και λόγοι που υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, το ότι από τον Δεκέμβρη έχουν φύγει 11 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε είναι το χιλιάρικο που λέγαμε νωρίτερα, είναι τα μεγαλύτερα ποσά, έχουν φύγει 11 δισεκατομμύρια. Και ταυτόχρονα το δημόσιο στο πλαίσιο του εσωτερικού δανεισμού τραβάει λεφτά από τις τράπεζες για να πάρει έντοκα. Αυτό λέμε. Είναι προφανές ότι αυτό διαμορφώνει ένα περιβάλλον ασφυκτικό. Και για τις τράπεζες, αλλά κυρίως για την κοινωνία. Δευτερευόντως είναι το. Αυτή είναι η ιστορία της τελευταίας πενταετίας. Πώς φτάσαμε 25% ύφεση, ρε παιδιά, έτσι δεν φτάσαμε. Μέσα από αυτή την ιστορία. Αλλά υποτίθεται ότι έρχεται να αλλάξουμε κάποια στιγμή. Βέβαια, να το κόψουμε αυτό το έργο. Βεβαίως, γι' αυτό. Επομένως, αν δεν θες να σταματήσει και με κάποιο τρόπο ο στραγγαλισμός ο οικονομικός. Γι' αυτό σου λέει ο άλλος ότι η κατάσταση διαμορφώνεται με έναν τέτοιο τρόπο που στην πραγματικότητα σε οδηγεί και λόγω της εσωτερικής αδυναμίας και λόγω όμως αυτού του περιβάλλοντος. Σε οδηγεί σε μέτρα. Διότι αν έχει μπει μέσα, ας πούμε, λόγω έλλειψη εσόδων, κάνα 3-4 δισεκατομμύρια. Και αν ο άλλο, εγώ να το πω άλλο έτσι, ακόμα και στο συνωμοσιολογικό. Όχι, στο συνωμοσιολογικό είναι. Δεδηλωμένη πολιτική είναι, δεν συνωμοσιολογικό. Και έρχεται ο άλλο και σου λέει, ναι, αλλά εγώ, ας πούμε, σε πάω μέχρι αυτό το σημείο για να εφαρμόσω αυτή την πολιτική. Εσύ έχει να κάνει επιλογέ. Ναι, έχει να κάνει επιλογέ. Οι επιλογέ, υπάρχει μία. Δεν είναι περίπατο. Στον δεκάλογο του καλού νεοφιλελεύθερου, στην πρώτη θέση βρίσκεται το αξίωμα το οποίο λέει ότι όταν λείπουν λεφτά δεν αυξάνουμε τα έσοδα αλλά μειώνουμε τα έξοδα. Αυτό είναι καταστροφικό για τους λόγους που εξηγήσαμε προηγουμένως και για τις κοινωνίες και για τις οικονομίες. Μπορούν κάλλιστα λοιπόν να αυξηθούν τα έσοδα. Ένας από τους τρόπους αύξησης των εσόδων είναι η φορολογία. Είναι η στοχευμένη φορολογία ή η προσπάθεια η οποία γίνεται πολύ συστηματικά άντλησης χρήματος από εκεί που βρίσκεται συσσωρευμένο ένα περίεργο χρήμα. Όπως έγινε χτες η συνάντηση της κυβέρνησης με τους Ελβετούς, έγινε συζήτηση του Τσίπρα με τη Λαγκάρντ κτλ. Πάντως, πάμε να δούμε και τον τύπο και θα συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε, ναι. Λοιπόν, δούμε τα πρωινά φύλλα. Η Καθημερινή έχει μια φωτογραφία από μια τελετή που έκαναν οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πολίτες που επέβαιναν σε αυτό το μοίρα αεροσκάφους. Πήγαν και συγκινήσεις εκεί στους αμερικανικούς. Να κάνουν τώρα. Ο πιλότος της οδήγησης στο θάνατο λοιπόν είχε διακόψει την εκπαίδευση του για μήνες σε ερωτήματα και την ψυχική.